Μιλήσαμε φυσικά και για το μεταναστευτικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία παραμένουν στενοί εταίροι. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας για την εντυπωσιακή δουλειά που έχει κάνει η Τουρκία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Τουρκία αλλά και τον τουρκικό λαό, διότι μπόρεσαν να φιλοξενήσουν πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δανείσει, έχει δώσει μάλλον αρκετή υποστήριξη για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής αυτών των προσφύγων και απόψε επανεπιβεβαιώσαμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να συνεχίσει τούτη τη στήριξη. Έπειτα, η Τουρκία ως υποψήφια προσένταξη χώρα έχει δεσμευτεί να τηρεί το μέγιστο βαθμό δημοκρατίας. Κατανοούμε ότι η Τουρκία έχει την ανάγκη αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει την ασφάλειά της και τα εσωτερικά της ζητήματα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, ανησυχούμε ότι κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιούν υπονομεύουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες αλλά και το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Ενθαρρύνουμε λοιπόν την Τουρκία να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εξάλλου, ας μην λησμονούμε ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου για πάρα πολλά έτη, ακόμη περισσότερα από κάποια ευρωπαϊκά κράτη. Η καλή διμερή σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη είναι μια πολύ σημαντική δέσμευση μέσα σε όλη αυτή την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Καλωσορίζουμε τη θετική πρόοδο τους τρέχοντες μήνες με κάποια από τα κράτη-μέλη, αλλά ταυτόχρονα διατυπώσαμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τις τρέχουσες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο, καθώς και φυσικά με την κράτηση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα πίσω από τη δημοκρατία της Κύπρου σε σχέση με το δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους και φυσικά τούτο μέσα στη δική της ΑΟΣ. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον κοινό μας στόχο για την επιτυχή επανένωση της νήσου, της Κύπρου, επωφελία και των δύο λαών που διαβιούν στο νησί, για την Τουρκία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Επιπλέον, συζητήσαμε απόψε σχετικά με το πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας σε σχέση με πάρα πολλά διαφορετικά πεδία όπου εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα επωφελία της ασφαλείας. Επιπλέον, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας σχετικά με την τουρκική δραστηριότητα στη Συρία και ειδικότερα στην κατάσταση στο Αφρίν. Επιπλέον, είδαμε ότι υπάρχει κλιμακούμενη βία, υπάρχει μετατόπιση ανθρώπων και υπάρχει μια εξαιρετικά βέβαιη κατάσταση, φαινόμενα που πρέπει να αποφευκθούν. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι η Τουρκία θα μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες αλλά και θα εκμεταλλευτεί την ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς. Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας τον πρόεδρο Ερντογάν που ήρθε εδώ στη Βάρνα. Η συνάντησή μας απόψε κατέδειξε ότι αν και η σχέση μας περνάει από δύσκολους καιρούς σε τομείς που όντως συνεργαζόμαστε καλά. Επίσης, επανεπιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας για να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και να εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να υπερκεράσουμε τα τρέχοντα εμπόδια με σκοπό να εκμεταλλευτεί ο ένας τη δυναμική του άλλου. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, με τη βοήθεια του διερμηνέα του Άγγελου